σας κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε σε περίοδο προεκλογικών αναμετρήσεων που επικρατεί ένας αναβρασμός σε όλη την περιφέρεια του νομού Λακωνίας. Εμείς εδώ, μέσω της νέας μας εκπομπής, που θα έχει τίτλο «Πολιτικός αναβρασμός, εκλογές 2023», θα σας παρουσιάσουμε τους υποψήφιους βουλευτές διαφόρων κομμάτων, καθώς και τις θέσεις τους και τις απόψεις τους σχετικά με καθημερινά ζητήματα που απασχολούν τον απλό πολίτη. Εγώ είμαι η Δέσποινα Βατού και συμπορευτής σε όλη αυτή τη διαδρομή θα είναι ο Κώστας Φρούτζος, τον οποίο και καλησπερίζω. Καλησπέρα, Κώστα. Καλή μας αρχή. Καλή μας αρχή, να πάμε καλά. Καλή μας επιτυχία. Από την πλευρά μου θα ήθελα να επισημάνω ότι σκοπός νοοτροπία και επιμονή και κυρίαρχος στόχος της δημοτικής αγοράς Λακωνίας, του τοπικού διαδικτυακού δημοσιογραφικού μέσου, που από ό,τι γνωρίζουμε έχει κυρίαρχη θέση στη γνώμη και στην ενημέρωση των πολιτών της Λακωνίας, είναι να παρουσιάσουμε υποψηφίους από τον πρώτο βαθμό διοίκησης του κράτους, τις βουλευτικές εκλογές και αργότερα από τις αυτοδιοικητικές, με κύριο γνώμονα την αντικειμενικότητα, τον πολιτικό πολιτισμό, τον διάλογο χωρίς αποκλεισμούς και πάντα με σεβασμό και στις απόψεις των υποψηφίων, αλλά κυρίως με σκοπό να δώσουμε στους πολίτες ένα στίγμα του κάθε υποψηφίου και του κάθε κόμματος γενικά ή κάθε πολιτικού φορέα, να αντιληφθεί ποιες είναι οι απόψεις με τις οποίες κατέρχεται στην πολιτική σκηνή, είτε στις βουλευτικές εκλογές είτε αργότερα στις αυτοδιοικητικές, και να έχει έτσι όσο γίνεται περισσότερη ενημέρωση και κριτήρια με τα οποία θα πρέπει να πάει στις κάλπες και να καταθέσει την ψήφο του για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον για όλους. Και έχω να προσθέσω ότι η τελική απόφαση, Κώστα, βρίσκεται φυσικά στην κρίση των πολιτών, το τι θα βάλει στην κάλπη. Με βάση το δημοκρατικό δικαίωμα της ψηφοφορίας, της ελεύθερης ψηφοφορίας. Πολύ ωραία. Στη σημερινή μας εκπομπή, λοιπόν, έχουμε τη τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε τον υποψήφιο βουλευτή του νομού Λακωνίας με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σουρβάν Βασίλειο Ημέρη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είσαι νέο παιδί, μπορούμε να μας επιτρέψεις να σου μιλάμε στον ενικό. Μόνο ενικό. Ωραία, Βασίλη. Καταρχήν θέλω να μου πεις λίγα λόγια για εσένα και να μου πεις και πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με τα κοινά, να πολιτευτείς, έτσι, γιατί ξέρουμε ότι είναι η πρώτη σου φορά. Πολύ ωραία τα είπατε. Έτσι είναι. Πρώτη φορά κατεβαίνω σε αυτές τις εκλογές, γενικά στις εκλογές. Θέλω να πω ότι είμαι ένα παιδί που έχω έρθει απ' έξω. Ήρθα 5 χρονών στην Ελλάδα, έχω μεγαλώσει στη Λακωνία, έχω πάει δημοτικό γυμνάσιο Λύκειο, έχω τελειώσει το ΤΕΕ, έχω προσφέρει σε κάποιους τομείς στην πόλη, ο οποίος ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Δεν θέλω να αναφερθώ στο κάθε ένα ξεχωριστά, αυτά που έχω κάνει τα ξέρει ο κόσμος. Από εκεί και πέρα έχω κάνει μια οικογένεια, έχουμε 2 παιδιά, υπάρχει πολλοί κόσμος που είναι και της δικιάς μου καταγωγής, αλλά και από άλλες χώρες, οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι, εγώ τους εκπροσωπώ, και σε αυτό το θέμα ήθελα να πω ότι έχουμε και κάποια προβλήματα, όχι με την κοινωνία, σε σχέση με την γραφειοκρατία. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και μπορούμε να τα λύσουμε μαζί με την κοινωνία, γιατί είμαστε ένα, έχουμε αφημιωθεί σε αυτή την κοινωνία και δουλεύουμε μαζί και προσφέρουμε. Από τη στιγμή που βλέπουμε ότι έχεις μια πολύ ζεστή, μια θερμή σχέση με την τοπική κοινωνία, με βάση όσα ήδη προανέφερες, θα ήθελες να μας πεις, με τη δική σου ματιά, ποια πιστεύεις ότι είναι τα κυρίαρχα ζητήματα που πρέπει να επιληφθεί η καινούργια πολιτική διοίκηση της χώρας, δηλαδή η καινούργια κυβέρνηση, ίσως και με το κόμμα με το οποίο κατέρχεσαι στις εκλογές. Ναι, πολύ σωστά, αλλά θέλω να τονίσω σε αυτό το θέμα ότι η κυβέρνηση δεν επεμβαίνει προσωπικά σε κάποιο νόμο. Σε θεσμικά ζητήματα. Σε θεσμικά, ναι. Ούτε στο Δήμο. Μπορούμε να βγάλουμε κάποιο προϋπολογισμό, κάτι, να φτιάξουμε κάποιες υποδομές οι οποίες έχουμε ανάγκη, γιατί έχουμε και λιμάνια, έχουμε και δρόμους, έχουμε απ' όλα. Θα μπορούσε να κοιτάξουμε και το αεροδρόμιο, δεν είναι κακό. Κάποιες πτήσεις τσάρτερ θα μπορούσαν να έρθουν ώστε να βοηθήσουν και τη Λακωνία. Φτάνει όμως να έχουμε φτάσει σαν Λακωνία να έχουμε φτιάξει ένα πακέτο. Όχι μεμονωμένα, ένα πακέτο, θα το τονίσω, το οποίο θα τη διαφημίζει
ξεκινώντας από τη μια, όπως λέμε, από την κάτω, από το Γερολιμένα, μέχρι τη Νέα Πολύ και την Αλαφόνησο και τη Μονεβάσια. Ένα πακέτο όμως, διαφήμισης να πάει παντού, στη Σπάρτη, στο Μιστρά, παντού, παντού. Έχουμε αυτό το πακέτο, μπορούμε να το παρουσιάσουμε, να το δουλέψουμε. Πιστεύεις δηλαδή ότι ο τουρισμός θα πρέπει να είναι μια περαιτέρω κινητήριος μοχλός ανάπτυξης για την Λακωνία? Βεβαίως μπορεί να είναι έτσι, και αλλιώς έχουμε εδώ τα στατιστικά στο Μιστρά. Πέρσι πρέπει να περάσανε από το Μιστρά 300.000 κόσμος. Και από τη Σπάρτη? Από τη Σπάρτη δεν έχω εικόνα, δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα, αλλά αυτός ο κόσμος ήρθε και έφυγε. Ήρθε αυθημερών, έφυγε. Πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο να κρατήσουμε αυτόν τον κόσμο εδώ στη Λακωνία, που πάει σε όλη τη Λακωνία, ένα σχέδιο δηλαδή 6-7 ημερών, πακέτο. Να μείνει εδώ, να ξοδέψει, να κοιμηθεί, να φάει, να πιει, να κάνει τη βόλτα του, να πάει παντού. Και στο πλαίσιο αυτό να αναπτυχθεί και η κατανάλωση τοπικών προϊόντων. Θα μπορούσαμε να έχουμε διάφορα μέρη τα οποία να έχουμε τα προϊόντα, υπάρχουν στη Λακωνία αυτά τα μέρη μεμονωμένα, θα μπορούσαμε να το οργανώσουμε έτσι ώστε να βλέπουν και τα προϊόντα, να πάνε μια μέρα στη Νέα Πολύ, μια στη Μονεβάσια, μια στο Γήθιο, μια στην Αερόπολη, μια στη Σπάρτη, μια στο Μιστρά, παντού. Ας αλλάξουμε τώρα το θέμα, επειδή είσαι και νέο παιδί, θέλω να αναφερθούμε λίγο στα νέα παιδιά, έτσι που... Όπως ξέρουμε, υπάρχει μεγάλη ανεργία, έτσι δεν είναι? Με αποτέλεσμα τα παιδιά περισσότερα παιδιά να υποφέρουν και να αναγκάζονται να φεύγουν και στο εξωτερικό για να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή. Εσύ, ποια είναι η γνώμη σου, τι πρέπει να γίνει πάνω σε αυτό, έτσι ώστε να τους κρατήσουμε εδώ τους νέους, να μην αναγκάζονται να φεύγουν? Είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι φεύγουν, όπως είναι αλήθεια και το ότι κάποιοι πατριώτες μου, οι με το που πήραν την υπηκότητα, πήγαν στο εξωτερικό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να κάτσουν εδώ. Υπάρχουν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Υπάρχουν, μπορούν να δημιουργηθούν οι θέσεις εργασίας. Έτσι κι αλλιώς εμείς έχουμε πει, σαν αυριανή κυβέρνηση, ότι το πρόγραμμα των 50 πρώτων ημερών θα αυξήσουμε το μισθό. Το κατώτατο μισθό. Το κατώτατο στα 8,80. Τις θέσεις εργασίας, ναι, το είπε ο κύριος. Βεβαίως, το είπε. Υπάρχουν θέσεις εργασίας και στο δημόσιο και στα νοσοκομεία και στα σχολεία. Υπάρχουν αυτές τις θέσεις εργασίας. Εμείς θα τις καλύψουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα με το που βγούμε κυβέρνηση. Και δεν είναι ποτέ δυνατόν, παράδειγμα, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, να σας πω για το ειδικό σχολείο Σπάρτης. Μου είπε ένας πολίτης ότι δεν είχαν δασκάλους. Ναι, δεν έγινε εκεί πέρα, στο ειδικό σχολείο, στο Σικαράκι, το οποίο είναι και ένα σχολείο το οποίο δεν έχει και τις υποδομές. Υπάρχει έλλειψη δασκάλων, ναι. Έλλειψη δασκάλων και υποδομές συγκεκριμένες εκεί πέρα δεν είναι σωστές. Έχω μιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τα παιδιά. Αυτή είναι μια κατηγορία, θα λέγαμε, αμαία, όπως έχω και εγώ στην οικογένεια κατηγορία αμαία. Αυτό το πράγμα δεν το έχουμε κοιτάξει, μπορούμε να το κοιτάξουμε περισσότερο. Τώρα που είπες για τα ΑΜΕΑ, τώρα θα πιαστώ και θα σε ρωτήσω και κάτι. Πρόσφατα μαζί με τον συνυποψήφιο, τον κύριο Τσαλπατούρο, μάλιστα, έτσι, επισκεφτήκατε την Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑΜΕΑ Πελοποννήσου, έτσι. Μίλησέ μας λίγο γι' αυτό, γιατί ξέρουμε ότι τα ζητήματα για τα ΑΜΕΑ είναι πολύ άρθιμα στη Λακωνία. Πήγαμε στον πρόεδρο στην Τρίπολη, μιλήσαμε, είχαμε μαζί μας και τον πρόεδρο εδώ, της τοπικής Το κύριο Σπάρτης, Σταύρο Λαπρινάκο. Μάλιστα, κάναμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση. Ακούσαμε, τα προβλήματα είναι πολλά. Ένα παράδειγμα είναι ότι, εντάξει, εδώ πέρα στη Λακωνία, τα παιδιά που θέλουν, έχουμε δημοτικό, δεν έχουμε γυμνάσιο λύκειο. Σε αυτό το οποίο τα παιδιά αυτά πάνε, τελειώνει το δημοτικό, λύκειο δεν έχουμε. Γυμνάσιο δεν έχουμε, όπως είναι και τα ΓΔΑΠ. Τα ΓΔΑΠ δεν έχουν εύκολη προσβασιμότητα. Οπότε προτίθεστε να κάνετε κάτι? Το έχουμε πει, αυτό. Το έχουμε και στο πρόγραμμα και το έχουμε δημοσιεύσει. Μια που μιλάμε για ελλείψεις στον τομέα των ΑΜΕΑ, και επειδή γνωρίζω από όσο έχουμε μια πρώτη προσέγγιση, έχεις ασχοληθεί με τον αθλητισμό και ενεργά μάλιστα. Επομένως, έχεις μια άμεση εικόνα του προβλήματος που μπορεί να υπάρχει στον αθλητισμό συνολικά, στη Λακωνία, από άποψη ελλείψεων,
από άποψη παραγωγής νέων αθλητών, από ακαδημίες σε διάφορα αθλήματα, αλλά και ποιες προοπτικές μπορεί να προκύψουν από την ανάπτυξη του αθλητισμού, την οποία έζησες και από κοντά και επομένως έχεις ήδη άποψη πολύ καλύτερη. Η αλήθεια είναι ότι θα μιλήσω για τα αριστερικά σωματεία. Ναι, γιατί... Όπου είναι και η βάση της ανάπτυξης. Όπου είναι και η βάση της Λακωνίας. Στη Λακωνία τα τελευταία χρόνια είχαμε και κάποιες ομάδες που ασχολήθηκαν με τον επαγγελματικό αθλητισμό. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να έχουμε ομάδες στην επαγγελματική κατηγορία, γιατί δεν έχουμε και παιδιά δικά μας, τα οποία να μπορούν να αθληθούν, στελεχώσουν. Να στελεχώσουν τις ομάδες και να πάμε με αυτό το σύστημα το οποίο λέμε ότι έχουμε δικά μας παιδιά να τα αναδείξουμε. Ο εραστεχνικός πρωταθλητισμός στη Λακωνία δεν είναι μόνο... Έχει κάποιες παθογένειες, τα έξοδα είναι πολλά. Είναι πολλά τα έξοδα και λίγα τα έσοδα. Η παραγωγική βάση του νομού, δηλαδή, από άποψη πόρων, πιστεύεις ότι δεν μπορεί να στηρίξει μια μεσαίου ίσως βεληνικούς τοπική ομάδα? Μπορεί να γίνει και ένας σύλλογος ο οποίος μπορεί να ενωθεί, δύο-τρεις σύλλογοι μαζί να ενωθούν και να κάνουν ένα σύλλογο το οποίο να πάμε β' γ' εθνική εκεί. Ναι, και αυτό. Πάνω δεν έχουμε εγκαταστάσεις. Αυτή τη στιγμή... Αν καλυπτόταν αυτός ο στόχος, νομίζω σε πρώτο επίπεδο θα ήταν μια πολύ καλή κίνηση. Ναι, δεν έχουμε τις υποδομές για να μπορούμε να έχουμε α' εθνική ομάδα. Το ζητούμενο, κατά τη γνώμη μια που εστιάζουμε τώρα στον αθλητισμό, είναι να υπάρξει η παραγωγή και η δυναμική. Η αλφα-εθνική θα έρθει στο μέλλον αν έρθει. Ναι, το βασικό είναι να υπάρχει μια δυναμική στον τομέα. Δεν έχουμε κάποιους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν, αλλά και εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες παθογένειες που δεν μπορούμε να τις αναλύσουμε τώρα. Αλλά, γιατί είναι, αφορούν αυτούς τους ανθρώπους, αλλά αυτό που ξέρω εγώ ότι είναι ότι μέχρι μια β' γ' εθνική μπορούμε να την έχουμε σε μια κατηγορία αξιοπρεπώς. Καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα, θέμα υποδομές στον αθλητισμό. Ναι, δεν έχουμε τέτοιες κατάλληλες υποδομές. Χρειαζόμαστε στήριξη. Πρέπει να το κοιτάξουμε περισσότερο αυτό το τομέα του αθλητισμού. Το τομέα αυτό, το κόμμα με το οποίο κατάρχισε εκλογές, πιστεύετε ότι έχει σκοπό να κάνει κάτι περισσότερο? Εμείς καταρχήν θα καταργήσουμε το νόμο που έγινε για ό,τι ψηφίστηκε επί Αυγενάκη για τα θέματα του αθλητισμού, το οποίο ο αεραστεχνικός αθλητισμός δεν μπορεί να τον ελέγχεις επί 365 μέρες το χρόνο. Είναι ένας αεραστεχνικός που ανήκει σε κάποιους ανθρώπους στις τοπικές κοινωνίες και να τον στηρίξουμε και να τον χρηματοδοτήσουμε έτσι ώστε να υπάρχουν τα σωματεία ή τα θέλουμε να αθληθεί η νεολαία. Για να υπάρχει και δημιουργική διέξοδος σε δραστηριότητες και όχι σε χαμένο χρόνο. Αυτά να μην τα βάλουμε στον αθλητισμό, τα οποία ο αθλητισμός θα σε βοηθήσει σε πάρα πολλούς τομείς. Σίγουρα, γιατί καλλιεργεί με τι άλλο του χαρακτήρα και εντάσσει το χρόνο του παιδιού σε δημιουργικές δραστηριότητες. Αυτό. Ωραία. Θέλω να μας πεις, Βασίλη, τώρα τι μήνυμα θέλεις να στείλεις εσύ στους πολίτες που μας παρακολουθούν, έτσι ώστε να πούν ότι εγώ θα πάω στην κάλπη και θα στηρίξω το Βασίλη. Εγώ θέλω να αυτή τη στιγμή να πω δύο λόγια, πέραν ότι είμαι και υποψήφιος. Mm-hmm. Θα πω το εξής, ότι θα το αφήσω στην άκρη το θέμα υποψήφιος και θα πω ότι το βλέπω σαν άνθρωπος. Αυτή τη στιγμή μια μέση τετραμελή οικογένεια έχει θέματα οικονομικά, τα οποία άμα πας στο σούπερ μάρκετ η ακρίβεια μαστίζει. Είναι οι τιμές. Χαμηλή η μισθή. Οι τιμές αυξημένες. Οι τιμές είναι αυξημένες. Και όλοι οι πολίτες είναι δυσαρεστημένοι. Βεβαίως. Okay. Αυτό έχουμε πρόγραμμα το 50 ημερών, το οποίο θα το λύσουμε άμεσα. Αυτό όμως και το δεύτερο που ήθελα να. Και στα καύσιμα είναι υψηλές οι τιμές, έτσι. Φυσικά, η ακρίβεια αυτή μειώνει το εισόδημα των ανθρώπων αυτών στην οικογένεια. Οπότε όταν ο άλλος θέλει να πάει μια βόλτα, να πάρει το παιδάκι του, να το πάει ένα καφέ, να πιει μια πορτοκαλά, να πάει σε μια παιδική χαρά, να δουν μια ταινία, να πάνε να δουν ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι κάπου, έτσι, να κάνουν μια βόλτα, το να πάει ένα διήμερο σαν άνθρωπο. Στην ουσία δηλαδή περιορίζεται και η κοινωνικοποίηση. Αυτό το πράγμα εγώ θέλω να είναι ο Έλληνας, να είναι χαρούμενος και γελαστός. Τι σημαίνει αυτό? Mm-hmm. Έχουμε πάρα πολλά έξω, έχουν φροντιστήρια, έχουν δραστηριότητες. Να μην μπορεί να λέει να σου μείνουν δύο δραχμές στην άκρη να γράψει το παιδί σου σε μια σχολή χορού, καράτε, οτιδήποτε έχει να κάνει με την καθημερινή ζωή.
Είναι πολύ σωστό. Αυτό σημαίνει ότι στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει πρόθεση να περικοπεί η φορολογία των κασίων. Διότι ναι, εννοείται. Αυτό ο μεγάλος μπραχμάς αυτός είναι. Ναι, ναι, θέσπιση, αυτό πρέπει να γίνει άμεσα. Το είπε και η ακρίβεια γενικά. Η ακρίβεια, το είπαμε γενικά, αλλά αυτό θα, δεν μπορούμε τώρα να έχουμε αυτές τις τιμές στα βενζινάδικα. Για παράδειγμα στην Κύπρο, επειδή δεν έχει δικά της δηληστήρια, παίρνω από εδώ. Μείωσαν το ΦΠΑ και τους φόρους κατανάλωσης για να επιταχυνθεί η όποια οικονομική ανάπτυξη που θα περιοριζόταν από τις υψηλές τιμές. Όταν έχεις χαμηλές τιμές στην ενέργεια, δεν είναι ανάπτυξη. Σίγουρα, γιατί οι πόροι στρέφονται, ακριβώς, στρέφονται στην παραγωγική δραστηριότητα. Δεν θα μειωθεί όμως το μεροκάματό του, θα αυξηθεί. Ακριβώς. Τώρα, από τη στιγμή που έχεις υψηλές τιμές, θα μειωθεί το μεροκάμα. Θέλω να πω, υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση από το ΣΥΡΙΖΑ στη μείωση. Υπάρχει και θα γίνει στις πρώτες 50 ημέρες. Τις πρώτες 50 ημέρες της κυβέρνησής μας. Έχουμε αυτό το στόχο και το έχουμε πει. Και θα το πραγματοποιήσουμε. Βεβαίως. Θα το πραγματοποιήσετε. Ωραία, Βασίλη, εμείς από την εκπομπή δεν έχουμε παρά να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλή δύναμη στον αγώνα σου και δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις και κάτι άλλο τελευταίο. Θέλω να προσθέσω το εξής, ότι ο κόσμος, θέλω να απευθυνθώ στον κόσμο και να πω ότι η ακρίβεια, η αύξηση μισθών και το πρόγραμμα των 50 πρώτων ημερών που θα κάνουμε, το έχουμε υποσχεθεί και θα το κάνουμε σίγουρα. Mm-hmm. Να πάνε στην κάλπη, να μην φοβηθούν, να ψηφίσουν αυτό που θέλει ο καθένας. Χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Δεν υπάρχει λόγος. Χωρίς δισταγμό. Βεβαίως. Και προχτές είδαμε ένα, κυκλοφόρησε ένα βίντεο το οποίο αυτό δεν ήταν, κατά τη γνώμη σου, ένα σποτάκι, όχι σποτάκι. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο με τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος έλεγε ότι είναι συμφέρον τους να ψηφίσουν οι εργαζόμενοι τη Νέα Δημοκρατία. Συμφέρον είναι των εργαζόμενων να ψηφίσουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, γιατί ήμασταν πάντα δίπλα τους. Ωραία. Καλή επιτυχία λοιπόν στα αποτελέσματα και της προσωπικής του δραστηριότητας, εκλογικής παρουσίας και του κόμματος συνολικά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Hey.